Πάμε να μιλήσουμε για δημοτικές εκλογές στο Βόλο. Ξέρετε, επειδή σας αρέσουν οι αριθμοί, κύριε Διαμαντόπουλε, πάντα. Καλώς ήρθατε. Να σε ότι καλά, είστε ζωή να έχετε 70.000 υποψήφοι για ανά περιφέρειες. Στην Ελλάδα, ναι, προφανώς. Ναι. Είστε 69.800 τόσοι, για την ακρίβεια. 70.000 άνθρωποι. Έτσι. Δεν φταίω γι' αυτό. Εγώ πρώτη φορά κατεβαίνω. Καλή επιτυχία. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, πολύ γνωστός στην πόλη του Βόλου, είναι υποψήφιος με την Άνση Καπούλα. Καλή επιτυχία να έχετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας διαδεχτεί έτερος Βολιώτης, ο Γιώργος Ξηραδάκης. Αγαπημένος φίλος, και του εύχομαι από το κανάλι σας καλή επιτυχία, γιατί είναι πολύ άξιος άνθρωπος. Είναι άξιος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί για πρώτη φορά, λοιπόν. Αυτό που ζούμε δεν το έχουμε ξαναζήσει ως Βολιώτες, ή έτσι το ανταλαμβάνεται μια μεγάλη μερίδα των πολιτών, σε όλα αυτά τα χρόνια που ζω και δραστηριοποιούμε στο Βόλο. Θεωρώ, όπως μου έχουν πει και άλλοι 4 εν ζωή δήμαρχοι που έχουν διατελέσει δήμαρχοι, ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές από τη μεταπολίτευση και ως σήμερα. Έχουμε δει ένα Δήμο να λειτουργεί αυταρχικά, ένα Δημοτικό Συμβούλιο να μην λειτουργεί, να γίνεται θέατρο παραλόγου ώστε να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να κουμαντάρουμε την πόλη σαν το δικό μας το μαγαζί. Αυτό είναι αντίθετο κάθετα στη δική μας κουλτούρα και στη δική μας φιλοσοφία. Την απευθείας ανάθεση την ακούω και βγάζω σπυράκια βλέποντας αυτή την περίοδο ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα να προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους έξω από το νερό και να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να ζουν μια χαρά έχοντας τη μερίδα του Λέοντος απευθείας αναθέσεις. Βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα, ότι είμαστε χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Βλέπω ένα Δήμο που γίνανε όμως και θετικά πράγματα, δεν μ' αρέσει να μηδενίζω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, εκτιμώ τους πάντες, είμαι δημοκράτης, σεβόμαι τους πάντες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω μερίδα συμπολιτών μας, όταν σε 5 χρόνια έχουν γίνει τα επιτυχημένα λαμπάκια στην πόλη, τα οποία ακραδάντως πιστεύω ότι θα είμαστε αύριο η επόμενη δημοτική αρχή, θα τα κρατήσουμε και τα ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Αλλά γνωρίζοντας ότι σε 5 χρόνια από την ιστορία έγινε η διόρυγα του Σουέζ, που ήταν τεράστιο επίτευγμα, εμείς σε 5 χρόνια να είμαστε υπερήφανοι για 4 κόμβους και να μην έχουν γίνει υποδομές σε σχολεία, να μην έχουν γίνει υποδομές σε άλλα βασικά πράγματα, βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, και αυτό ήταν ο λόγος ο οποίος σε μια πάρα πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο, με πολλά ντεσού που δεν είναι τη στιγμή, μετά τις εκλογές θα τα πούμε αυτά τα πράγματα, είμαι ένας άνθρωπος ευθύνης και δεν έχω πρόβλημα να την αναλάβω ποτέ στη ζωή μου, από τα σχολικά μου χρόνια έως σήμερα, θεώρησα ότι έπρεπε να μπω αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια και δυνατά, ώστε να μπορέσει η πόλη να κάνει άλμα στο μέλλον και όχι να σέρνεται με ειδωληψίες του παρελθόντος. Τα ντεσού, γιατί δεν μας τα λέτε τώρα. Ξέρετε γιατί χαμογελούσα? Γιατί κάποιος παραμονές εκλογών θα έλεγε, και το έχω δει να συμβαίνει, δεν έχει να κάνει με τη δική σας παράταξη. Σας μιλά, κύριε Πολύζος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έβγαλε κάρτες, δεν έβγαλε φυλάδια, είναι πολιτικός ακτιβιστής. Είναι πολιτικός ακτιβιστής. Και άρα μην πάτε με τις συμβάσεις που τα ντεσού τα αφήνουν για μετά, για να μιλώ για τα ντεσού του bullying στους υποψηφίους όλων των συνδυασμών. Αυτό δεν είναι της παρούσης, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Όπως επίσης έχω να επισημαίνω και ένα άλλο πράγμα. Ως Δημοτική Αρχή του αύριο, γιατί θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή είναι πολιτικά νεκρή, και ο λόγος αυτός είναι ότι ο υφιστάμενος δήμαρχος είχε πει ότι αν πάρουν έστω 1 ευρώ από την Εργίλ θα περάσουν πάνω από το πτώμα του. Έχουν πάρει 5 εκατομμύρια, άρα από εκεί συνάγω ότι είναι πολιτικά νεκρή η υφιστάμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς θα πρέπει ως άνθρωποι του αύριο, που θα μας δώσει τη δυνατότητα ο Βολιώτης και η Βολιώτησα, τον οποίον σέβομαι, εκτιμώ και εμπιστεύομαι απεριόριστα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ορθά, διότι σημερινές αρχές, σαν την νυν Δημοτική Αρχή, θα υπάρξουν και άλλοτε, αν δεν συμπεριφερθούμε πολύ σωστά στα συμφέροντα της πόλης. Γνώμονάς μας είναι το συμφέρον της πόλης και των Βολιωτών. Να γίνουμε η πόλη των πολιτών και όχι η πόλη των κολλητών. Μάλιστα. Έχετε σχέδιο?
Παράταξή σας εννοώ. Όχι ο Διαμαντόπουλος. Ακούστε, κύριε Πολύζο, να λέμε. Ο Διαμαντόπουλος έχει πολλά σχέδια. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεξιός δεν υπήρξα ποτέ, γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Δεν είμαστε Μανχάταν, είμαστε Βόλος, γνωριζόμαστε όλοι. Εμπιστεύομαι απόλυτα την Άνση την Καπούλα, η οποία γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά πού πονάει η πόλη και ως τεχνοκράτησα και πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εγώ πιστεύω ακραδάντως ότι δεν θα εκτεθώ μαζί της. Ήταν το πρώτο θέμα, κύριε Πολύζο, για να πάρω αυτή την απόφαση. Δεν έχουμε ξανακατευθεί, δεν έχουμε δώσει εξετάσεις. Ο ηγέτης της παράταξης στην οποία μπαίνεις μπροστά πρέπει να σε εμπνεύσει. Και εμένα ειλικρινώς η Νάνση Καπούλα με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ ότι είναι το άτομο που μπορεί χωρίς φανφάρες, δεν λέει πολλά, δεν είναι θεατράλε, δεν είναι πολύ επικοινωνιακή, δεν είναι πολύ αυτό που έχουμε ζήσει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Αυτό με εγωιτεύει εμένα. Γιατί είμαι άνθρωπος του αποτελέσματος. Εσείς μιλάτε για μια διάθεση αλλαγή στην πόλη. Δεν θέλω να κάνω δυσίωνες για εσάς. Η οποία αυτή έρχεται και κουμπώνει με το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει, γιατί ο Βόλος μας ενώνει. Εκτός από τους άλλους συνδυασμούς με τους οποίους έχει φανεί ότι στο δεύτερο γύρο είμαστε μαζί, δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε τη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Ριζόπουλου. Που λέει τι, όχι, δεν την έχω. Έτσι μου μεταφέρανε με κάθε επιφύλαξη ότι ο κύριος Ριζόπουλος είπε, αν δεν κάνω λάθος ή το έδωσε στη δημοσιότητα, ότι στον δεύτερο γύρο το ΚΚΕ που δεν μετείχε ποτέ, θα ψηφίσει κατά της υφιστάμενης δημοτικής αρχής. Αυτό δείχνει μια πόλη ενωμένη που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, ώστε να αντιμετωπίσει την ιστορία της και να βγει μπροστά. Αυτό με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι το αποτέλεσμα θα είναι αίσιο. Δεν με αφορά το προσωπικό μου αποτέλεσμα, πιστέψτε με. Έχω δουλειά, την οποία αγαπώ. Εγώ μπήκα στη διάθεση μιας κατάστασης που έπρεπε να αλλάξει. Μου ζητήθηκε η βοήθεια, την έδωσα. Για μένα προέχει να αλλάξουν τα πράγματα στην πόλη και ο Διαμαντόπουλος, ειλικρινά πιστέψτε με, δεν έχει μεγάλο μαράζι. Αν είχε μεγάλο μαράζι, από το 2000 θα ήταν υποψήφιος και με σχηματισμούς που κερδίζαν. Πιστέψτε με, μιλώ ειλικρινά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για τα προσωπικά μου. Έχω πρόβλημα όμως για την πόλη μου, η οποία με βοήθησε, μας έδωσε καταξίωση, μας έδωσε αναγνωρισιμότητα επαγγελματική και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, κατά τον πλατωνικό όρο, θα πρέπει να συμβάλλουν. Αυτό είναι έτσι. Θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε η πόλη και οι πολίτες να γίνονται καλύτερα. Εγώ σας είπα, εκπροσωπώ τον πολιτικό ακτιβισμό. Δεν με αφορά το πρόσωπό μου. Θέλει ο Βολιώτης γιατί με γνωρίζει και νομίζει ότι είμαι άξιος. Καλώς. Δεν θέλει. Αγαπημένη και πάλι. Είναι το τελευταίο πράγμα που με αφορά και πιστέψτε με. Μάλιστα. Πολύ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ, μάλλον, Σωτήρη, για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Μια γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.